συμβούλιο που έχουμε, συνεχίζουμε την απαρτία που έχουμε και είναι θέματα για τα κληροδοτήματα, είναι πράγματα τα οποία έχουν μείνει πίσω και πρέπει να συζητηθούν. Λοιπόν, πού είμαι, πού είναι, ωραία, δώστε με, πού είναι ο φάκελος, ωραία, λοιπόν. Είστε, για τα κληροδοτήματα μιλάμε τώρα. Ξεχωριστή συνεδρία. Ποιο είναι το θέμα. Ξεχωριστή συνεδρία. Δώστε μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Είναι λοιπόν η δεύτερη πρόσθεση που κάναμε σήμερα. Είναι τακτική ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου ως διοικητικό συμβούλιο των κληροδοτημάτων, όπως έχουμε πει. Λοιπόν, και τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής. Είναι θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. Λοιπόν, η συγκήτρια είναι η κυρία Γιαννία Κοκκινέλια Σανούλα για τη Δήμαρχο. Το πρώτο θέμα είναι εφαρμογή συστάσεων διαχειριστικού ελέγχου στο κληροδότημα Κέπετζη, αφορά τη Μύθυμνα. Νομίζω είμαστε εντάξει, Αποστόλε. Ναι, αυτό προσπαθώ. Αν δεν με διέκοψε, το έχω τελειώσει ήδη. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα ενέργεια σχετικά με το κληροδότημα πάλι Κέπετζη Νικολάου του Μιχαήλ, αφορά πάλι στη Μύθυμνα. Είναι τα κίνητα που είχαν δοθεί για δημιουργία ιατρείου, αγροτικού κτλ. Το τρίτο είναι ενέργεια σχετικά με το κληροδότημα Ευστρατείου και Μαρίας Καραγιανοπούλου. Και το τέταρτο είναι ενέργεια σχετικά με το κληροδότημα Ευστρατείου Βασιλείου Αποστόλου. Σωστά. Σωστά. Κυρία Αντιδήμαρχη, σας ακούμε. Λοιπόν, νομίζω ως εισήγηση έχει στελεί εδώ και αρκετό διάστημα. Το γνωρίζετε όλοι το θέμα. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Πριν πάμε σε ερωτήσεις, υπήρχε και ένα θέμα το οποίο μπαίνει σαν εκτός ημερησίας αυτήν εδώ τη συνεδρίαση, για να τα τελειώνω με τα κληροδοτήματα, γιατί έχουν κάνει πολύ λίγες συνεδριάσεις. Είναι εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Στρατείου και Μαρίας Καραγιανοπούλου, ευρισκομένου στη θέση Μυτιλινιού, Κρήτη, Κούλα, Ροδιά, της τοπικής κοινότητας Φίλιας, Δημοτικής Ενότητας Καλονής, με νέα δημοπράτηση και αγροτικού ακινήτου στη θέση Κιαμίλη, πάλι τη τοπική κοινότητα Φίλια, τη Δημοτική Ενότητα Καλονία, με ξεχωριστή δημοπράτηση. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά τα λέω. Εκτός αν δεν το θέλετε αυτό να το συζητήσουμε και συζητάω μόνο τακτικά. Ό,τι θέλετε εσείς. Ας το συζητήσουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Ερωτήσεις. Ο κύριος Σικάς και ο κύριος Πανταχός. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι κατάλαβα, τα κληροδοτήματα αυτά διαχειριστικά ανήκουν στο Δήμο. Υπάρχουν όμως και κληροδοτήματα. Η ερώτηση αφορά την κυρία Γιαννή, αλλά δεν ξέρω αν εμπλήθηκε στο κυρίου Περιβολάκη, σαν πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, το θέμα. Όχι. Υπάρχουν και κληροδοτήματα που ανήκουν στα σχολεία. Από εμπειρία που έχω, μέχρι που υπήρχαν σχολικές επιτροπές σε επίπεδο Δήμου. Όχι Λέσβου, Καποδιστριακού. Υπήρχε διαχείριση και εκτελούνταν η σκοπή του κληροδοτήματος. Από τότε που είναι ενιαία σχολική επιτροπή σε επίπεδο νησιού, αλλά και τώρα όπως είναι Δήμου Δυτικής Λέσβου, δεν υπάρχει διαχείριση στα εννοώ κληροδοτήματα, οπότε δεν εκτελούνται και οι σκοποί. Και υπάρχουν και, ας το πούμε έτσι, διαφυγόντα χρήματα, που αυτά δίνονται κανονικά στα σχολεία. Υπάρχει μια πρόληψη για αυτά τα κληροδοτήματα. Είχα ξανακάνει ερώτηση πριν 2 χρόνια. Δεν ξέρω αν προχωρήσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, κύριε Πανταχέ, έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε ένα-ένα τα κληροδοτήματά μας. Θα συνεχίσουμε. Για τα συγκεκριμένα των σχολείων, τι θα γίνει. Θα συνεχίσουμε, κύριε Πανταχέ. Δεν γνωρίζω να σας πω. Έχουμε ξεκινήσει ένα-ένα και τα βλέπουμε. Θα έρθει η σειρά του. Ξάλλου, μην ξεχνάτε, κύριε Πανταχέ, ότι η κυρία Γιαννή δεν ήταν από την αρχή τη τετραετία αντιδήμαρχο στο συγκεκριμένο τομέα, το έχει αναλάβει τον τελευταίο χρόνο. Εντάξει. Άρα δηλαδή ξέρει κάποια πράγματα, αλλά όχι την έχει προηγηθεί τα πάντα όλα. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Σικά, ορίστε. Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρουμε καταρχήν τι έχει το κάθε κληροδότημα. Δηλαδή λέει και Πετζή, Νικολάου, Μιχαήλ κληροδότηματα. Τι ακίνητα υπάρχουν σε αυτό το. Αυτό μπορώ να σα απαντήσω εγώ πολύ εύκολα. Διότι το κληροδότημα του Κέπετζη, ο Κέπετζη ήταν γιατρός.
Λοιπόν, αυτός έκανε δωρεά ένα κίνητο στο τότε Δήμο Μύθυμνας που υπήρχε, ώστε να χτιστεί αγροτικό ιατρείο και σπίτι για τους γιατρούς. Όπως και έγινε, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μύθυμνας, νομίζω Αφροδίτη ο μπαμπάς ήταν δήμαρχος τότε. Ε, σωστά, ναι. Λοιπόν, το είχε εγκρίνει, μπήκε αυτό σε ένα πρόγραμμα μετά κτλ. Χτίστηκαν τα κτίρια αυτά τα οποία έχουν χτιστεί παραδοσιακά με πέτρα κτλ. Και αφορούν τα δύο κτίρια στο ισόγειο που είναι για ιατρία κτλ. Και από πάνω δύο σπίτια, ένα πιο μεγάλο και ένα πιο μικρό που είναι για τις κατοικίες των αγροτικών γιατρών. Δεν έχουμε έσοδα δηλαδή από αυτά τα. Όχι, όχι. Πρακτικά όχι. Πρακτικά όχι. Δεν έχουμε έσοδα δηλαδή. Είναι ένα πληροδότημα που προσπαθούμε να το κλείσουμε. Έχει ο σκοπός του εκτελεστεί. Προσπαθούμε να το κλείσουμε. Και αυτό που μας το έδωσε έγινε η διαδικασία, αυτό προσπαθεί να κλείσει. Δεν υπάρχουν γιατροί για τα εκτελεστή. Ο γιατρός είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός γιατρός. Έχει μερίσματα. Οπότε όπως βλέπετε κύριε Σικάλ, έχουμε κληθεί τώρα να αποφασίσουμε. Για να λήξει αυτό το θέμα του πληροδοτήματος, να ανοιχθεί ένας τραπεζικός λογαριασμός και να βάλουμε το ποσό των 5.837 κλπ. ευρώ, τα οποία αφορούσαν μερίσματα των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, όπως καλούμαστε να καταθέσουμε σε λογαριασμό του πληροδοτήματος που πάλι θα ανοιχθεί σε κάποια τράπεζα, το ποσό των 30.356. Αυτά θα αποφασίσουμε αν θα τα βάλει ο Δήμος μας ή αυτά τα ποσά, αν θα χρεωθούν, να καταλογιστούν στα μέρη του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μύθυμνας, εκτός την κυρία Θηβαίου τότε που διαφώνησε. Οπότε, με λίγα λόγια, θα πρέπει να τα εγγράψουμε σε ένα κωδικό, να τα καταθέσουμε, θα πάνε μετά στο πληροδότημα και επιστροφή ξανά στο Δήμο. Αντιδήμαρχε, για να λύσει το θέμα του συγκεκριμένου πληροδοτήματος. Ανοίξετε ένα καινούργιο θέμα. Νομίζω ότι εάν έχουμε δείξει ότι κάτι πραγματικά έκανα κατάχρηση των χρημάτων, θα τα βάλω. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε τέτοιο θέμα. Όχι, δεν υπήρξε. Νομίζω ο κύριος Γελαγότης σας απάντησε προηγουμένως. Οπότε έχουμε κληθεί να πάρουμε αυτή την απάντηση. Στα κληροδοτήματα, Γιάννη, έχουν και κάποια. Γίνεται ένας διαχειριστικός έλεγχος. Έτσι, ο διαχειριστικός έλεγχος εντοπίζει κάποια σημεία τα οποία μπορεί να χρειάζονται διόρθωση ή περαιτέρω ενεργειών. Εντάξει, αυτά καλούμαστε λοιπόν να τα κάνουμε τώρα και έχουμε καθυστερήσει κιόλας κατά την ταπεινή μου άποψη. Εντάξει, κύριε Πάπου, θέλετε να πείτε κάτι εσείς? Όχι, εντάξει, αυτό. Θα τα κουβεντιάσουμε τώρα. Okay. Ενέργειες σχετικά με το πληρώμα του Στρατείου και Μαρίας Καραγιανοπούλου. Εδώ είχε έρθει κάποια στιγμή στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα αυτό. Δεν θυμάμαι πριν μισό χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά. Εγώ τότε ψήφισα Λευκό και δεν είχα καμιά ενημέρωση. Αυτό που είπα και πριν. Τι ακίνητα υπάρχουν στο πληροδότημα αυτό? Διότι εγώ από μια έτσι έρευνα. Φυσικά, συγγνώμη που παρεμβαίνω, μήπως θα ήταν πιο σωστό ένα-ένα, μία-μία εισήγηση να την τελειώνουμε. Επειδή μου είπε ο πρόεδρος, όλα μαζί τα παιδιά. Συζητάμε όλα, εντάξει, δεν πειράζει. Το Κέμπριτζ τελείωσε. Το Κέμπριτζ τελείωσε στην πρακτικά. Δεν το ξέρω. Στα πρακτικά δεν το ξέρω. Μιλάμε να το ψηφίζουμε να τελειώνει για να μην ξέρουμε. Ωραία, λοιπόν, αν μου επιτρέψει τότε Γιάννη, συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, για τα δύο πρώτα θέματα που αφορά το πληροδότημα Κέμπριτζ να προχωρήσει ο Δήμος στις ενέργειες που απαιτεί ο διαχειριστικός έλεγχος. Πολύ ωραία. Ομόφωνα, λοιπόν, βρέστε τώρα. Μιλάμε για το Καραγιανοπούλιο, όπως λέγεται. Θυμάμαι τότε ότι είχε έρθει στην Οικονομική Επιτροπή και εγώ ψήφισα Λευκό διότι πραγματικά δεν είχε καμιά ενημέρωση τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό που με έκανε εντύπωση εκεί ήταν ότι υπήρχε μεγάλη περιουσία, πολύ μεγάλη περιουσία, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι υπήρχαν 26 ακίνητα, 9 οικίματα, αποθήκες, 8 ελαιοκτήματα και 10 φωσκότοπη αγρή. Από τα οποία πολλά από αυτά, από ό,τι είδα εκεί, είναι κάποιες χιλιάδες στρέμματα. Και το 2015 υπήρξε ένα ενοικιοστάσιο, το οποίο ήταν γύρω σε 7.500-8.000, από ό,τι θυμάμαι όλα μαζί τα χρήματα. Από το 2015 μέχρι σήμερα δεν έχουν ξανενοικιαστεί και αν δούμε στους συλλογισμούς που υπάρχουν, είναι μηδενικοί. Απλώς μπαίνουν στους συλλογισμούς 9-10 ευρώ, τα οποία είναι χρήματα από τόπους των
χρημάτων που υπήρχαν. Τι συμβαίνει με αυτά? Τα κάνουν, το ερώτημα που τίθεται είναι, δεν ενοικιάζονται, δεν ενδιαφέρονται πλέον οι ενοικιαστές, τα κάνουν χρήση χωρίς να πληρώνουν. Τα χρήματα δηλώνονται αυτά για να παίρνουν επιδοτήσεις. Κύριο Γραμματέα, θέλει να πει μια κουβέντα πάνω σε αυτό που είπατε, αν επιτρέπετε. Ναι. Γιάννη, σε αυτό το πράγμα είναι ο έλεγχος από το Υπουργείο Οικονομικών. Έθεσε μερικά ευρήματα και μερικές συστάσεις. Όταν όμως έγινε αυτός ο έλεγχος, υπήρχε ένας λογαριασμός στην Αλφα Bank του κληροδοτήματος. 129.000. Αν θυμάμαι καλά, μπράβο, γύρω στις 127-129.000. Αυτό το λογαριασμό λοιπόν, όταν έγινε ο έλεγχος, η αποκεντρωμένη αρμόδιο τμήμα κληροδοτημάτων τον έκλεισε. Με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι νοικιάζανε τα χωράφια να μην μπορούν να καταθέσουν τα χρήματα στο βιβλιάριο όπως έκαναν. Το αποτέλεσμα ήταν να τα καταθέτουν στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων μέχρι και σήμερα, από ό,τι γνωρίζω. Έτσι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν έχει χαθεί κάποιο έσοδο πάνω σε αυτό το τομέα. Έτσι, και σου λέω αυτά όσο γνωρίζω. Ναι, το θέμα είναι, ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε και δεν μπορούμε με δοξασίες να τέτοιοι. Τα χρήματα αυτά στο παρακαταθηκών υπάρχουνε ή όχι? Και πόσα χρήματα είναι? Διότι υπάρχει ένα άλλο που πρέπει να δούμε. Αν κάποιοι κάνουν χρήση των αγρών αυτό, κάποια στιγμή μην έχουμε και ζητούμε θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρησικτησίας και όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να, τέτοια θέματα να περνούν έτσι τόσο απλά. Λοιπόν, Γιάννη, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το τελευταίο που είπες ξέχασε το τελείως. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι έχει γίνει κτηματογράφηση από το μηχανικό του Δήμου, είναι όλα μέσα στο... Όταν, λοιπόν, συγγνώμη, γιατί... Να ολοκληρώσω λοιπόν, και... Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε δυο μας διάλογο, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε διάλογο. Ενημέρωση σου κάνουν, πάνω στα ερωτήματά σου, αν δεν θέλεις, οκ. Όχι, δεν μπορεί να έρχεται εδώ πέρα τέτοιο θέμα και να μην ξέρουμε αν το Ταμείο Παρακαταθηκών έχει χρήματα ή δεν έχει. Δηλαδή, αυτό ήθελα να σου διευκρινίσω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εισήγηση και σου λέει να οριστεί λοιπόν μια διαδικασία από τους υπαλλήλους για να το ψάξουν όλο αυτό. Δηλαδή έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ναι, να... Ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει τον υπαλλήλο. Για τόσα καιρό που έρχονται τέτοια θέματα, γιατί δεν οριστήκε κάποιος να εγκρίνει? Και κάποιες φορές προσπάθησα να κάνω και συμβούλιο κτλ. Δεν είχαμε ένα παρτί, αν θυμόσαστε. Κυρία Αντιδήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Ναι, νομίζω σε όλα τα ερωτήματα του κυρίου Σικά οι απαντήσεις είναι μέσα στην εισήγηση. Όπως βλέπετε, οι μισθώσεις έχουν λήξει στις 31/12 του 2015 και έκτοτε δεν συνήθισαν νέες. Σημειώνεται δε ότι σχεδόν όλοι οι μισθωτές έχουν παραμείνει και κάνουν χρήση των ακινήτων του πληροδοτήματος μέχρι και τότε και είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις χρήσης. Μέχρι και το 19 που έγινε ο έλεγχος και μάλλον λέω και ως τώρα. Γιατί, ξέρω εγώ, έχω αμφιβολίες. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έρθει ένα θέμα τέτοιο, να μην ξέρουμε αν τα χρήματα υπάρχουν, δεν υπάρχουν, και αν αυτοί σήμερα χρησιμοποιούν ή παίρνουν επιδοτήσεις δηλώνοντας αυτούς τους αγρούς. Δηλαδή, να μην βάλουμε τώρα δηλαδή, ανθρώπους να το ψάξουν αυτό, να δούμε και εσύ. Πρέπει να βάλουμε. Να βάλουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν ούτε καν. Αν ρωτήσει του Δημοτικού Συμβούλου, δεν ξέρω ούτε καν πόσα κίνητα έχει το ίδρυμα. Αυτό λίγο. Λοιπόν, μα γι' αυτό κύριε Σεκά είναι η σύγκριση, τα γράφει όλα αναλυτικά. Που είναι ότι είναι στη Φίλια, ότι υπάρχει και στο Σκαλοχώρι. Αν διαβάσετε, όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί μέσα στην εισήγηση. Μισό λεπτό. Λοιπόν, και κύριο Σουλούς που έχει κάνει και αντιδήμαρχο συγκεκριμένη θέση κτλ. Έχει ζητήσει το λόγο να μα πει και αυτό. Ναι, ορίστε, Μιχάλη. Η ιστορία με αυτό το πληροδότημα είναι παλιά. Η ιστορία με αυτό το πληροδότημα της Φίλιας είναι παλιά. Ξεκινάει από όσο ξέρω εγώ από την εποχή του προηγούμενου Δήμου Λέσβου. Τότε που ο κύριος Βέλος μαζί με τον κύριο Τσουπή ζητήσανε την παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να γίνει έλεγχος σε αυτό το πληροδότημα, γιατί υπήρχαν πολλές καταγγελίες και πολλές υπόνοιες. Ήρθε όντως μια ομάδα από το Υπουργείο Οικονομικών, βέβαια το ίδιο προσπάθησα να κάνω και εγώ τότε με την αναπτυξιακή της Άντισσας, αλλά εμένα δεν μου έδωσε σημασία τους πεις.
Λοιπόν, και νομίζω ότι τότε είχαν βρει μία τρύπα γύρω στις 30.000, η οποία αυτό νομίζω έγινε και καταλογισμό στον τωρινό πρόεδρο του Σκαλοχωρίου, τον κύριο Σκαλοχωρίτη. Αυτό τι έγινε με αυτά τα χρήματα, επιστραφήκανε, επιστράφηκε ένα μέρος από αυτά, δικαστικά έχει τελειώσει το κληροδότημα αυτό ή υπάρχουν ακόμα ενεργά δικαστήρια, γιατί νομίζω ότι υπήρχε και ένα ενεργό δικαστήριο ακόμα γι' αυτό. Οπότε δεν ξέρω μήπως μπερδευτούμε αν υπάρχει ακόμα διερεύνηση από τη δικαιοσύνη στα αυτό το κληροδότημα, μήπως μπερδέψουμε τις διαδικασίες. Μήπως όμως αυτό άλλο το ένα και άλλο το άλλο, δηλαδή μπορεί να κάνουμε έναν έλεγχο εμείς ας πούμε σαν δήμος και τα λοιπά, μας εμποδίζει σε κάτι. Ο έλεγχος... Δεν νομίζω ότι μας εμποδίζει σε κάτι αυτό να προχωρήσουμε εμείς. Και ξέρεις κάτι Μιχάλη, είμαστε και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Διότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει το κράτος και να μας πει ότι εσείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι είστε Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδήμου, τι κάνατε τόσα χρόνια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μα εμείς νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εμείς διαδικασίες σαν Δήμος, άσχετα με οτιδήποτε άλλη ενέργεια έχει γίνει. Αυτό είναι το ένα. Λοιπόν, η εισήγησή μας να εξουσιοδοτηθεί ο ταμείας του Δήμου, ώστε να οριστεί ως διαχειριστής του τραπεζικού λογαριασμού, να γίνει αλλαγή της επωνυμίας ως Δήμος Δυτικής Λέσβου κληροδότημα Ευστρατείου και Μαρίας Καραγιανοπούλου και να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός επιτέλους του κληροδοτήματος όταν η ταμείας μας προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτή είναι η εισήγηση που καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε. Αυτό θα καλύψει για το παρακαταθηκόν που υπόθηκε ότι κατατίθεται λεφτά εκεί, θα μπορέσουμε να δούμε και εκεί τι υπάρχει. Συγγνώμη, μα μέσα στην εισήγηση ενημέρωσα και προηγουμένως δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αναφέρει ότι δεν τα έχουν πληρώσει από το 15 έως τη 19 οι μισθωτές και έχουν τη διάθεση να τα πληρώσουν. Αυτό μας αναφέρει. Στη λογαριασμή, αν δεν ανοίξουμε λογαριασμούς με το νέο όνομα του Δήμου μας, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αν τους ανοίξουμε, θα πάμε και θα πούμε, έλα εδώ κύριε Πάπο, το εισηγιασμένο, έλα να καταθέσεις. Τι έχεις καταθέσει μέχρι τώρα, έχεις ή δεν έχεις τα καταθέσει. Τότε θα αρχίσουμε να λειτουργούμε. Αυτή είναι η εισήγηση. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ, σαν σίγουρος, απλά για να καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί κι εγώ ψηφίζω. Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος στο παρελθόν είχε ατονίσει αυτή η διαδικασία και νίκιαζε ένα κτήμα, ρε παιδί μου, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πληρώσει τον Δήμο τότε, ξέρω εγώ τον ενιαίο Δήμο Λέσβου, Φερρυππίν, και πήγαινε και τα κατέθεται στο παρακαταθικό και δεν είναι αυτά τα χρήματα, εμείς σαν Δήμος μπορούμε να έρθουμε και να τα πάρουμε από το παρακαταθικό. Θα πάμε να τα ζητήσουμε, εφόσον έχουμε ανοίξει το λογαριασμό του κληροδοτήματος και θα λειτουργεί το κληροδότημα. Αυτό ρωτάω, ναι. Το κληροδότημα λειτουργεί με ένα διαχειριστή και ένα λογαριασμό. Ναι. Και με το τι έχει αφήσει ο κληροδότης. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό. Κάνουμε την όλη διαδικασία. Ερώτηση, κύριε Γιάννη. Ορίστε. Δηλαδή, αν από αυτούς τους οικιαστές κάποιος το αρνηθεί, που συνήθως θα συμβεί αυτό, τι θα γίνει. Εδώ πέρα λένε ότι δεν αρνούνται και έχουν διάθεση να πληρώσουν. Ο κύριος Αποστόλος θέλει να πει κάτι. Είναι ότι από το 5 μέχρι το 12-21 δεν υπήρκε χρήση. Ο κύριος Ιωάννη και ο κύριος Αποστόλου θέλουν να μιλήσουν. Πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό, Γιάννη. Και το δηλώνει, μπορείς να το απαιτήσει. Αν δεν το δηλώνει, θα γίνονταν κρυπτόσκηση ή οτιδήποτε και δεν θα μπορούσε να πάρει τίποτα. Διότι αυτό θα αρνηθεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε, μπορώ να φωτίσω λίγο το Συμβούλιο. Η μίσθωση είναι ένα γεγονός που αποδεικνύεται από τα χαρτιά μίσθωσης, κοινώς στο πιστωτήριο. Εντάξει. Εκτός της μίσθωσης, υπάρχει και όρος χρήση. Η χρήση αποδεικνύεται από το αν είναι κάποιος μέσα. Άρα δεν είναι τέτοιο θέμα αμφισβήτηση από αυτόν αν είναι μέσα ή είναι απ' έξω. Πρακτικά, όλοι αυτοί που είχαν νοικιάσει αυτά τα κτήματα είναι μέσα ακόμα. Τώρα, το αν είναι οι ίδιοι ή τα έχουν δώσει στο γείτονα, που ισχύει και αυτό η επεκμίσθωση, ας πούμε, ATP, είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμείς όμως καλούμαστε σήμερα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να πάρουμε τα χρήματα και να μπούμε σε όλα τα ακίνητα αυτά σε μια σωστή λειτουργία. Αυτό είναι το ζητούμενο που τόσα χρόνια κάποιοι άλλοι δεν έκαναν. Αυτά. Κύριε Αποστόλου. Ε,
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Γιάννης είναι σωστά αυτά που λέει. Το τέταρτο κληροδότημα που είναι στο Ματαμάδο, εγώ μέχρι που ήμουν δήμαρχος το βγάζαμε διαγωνισμό, το νοικιάζαμε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Αν νοικιάζει, δεν νομίζω. Για να νοικιαστεί υπογραφόταν χαρτιά. Και μάλιστα οι νοικιαστές ζητάγαν βεβαιώσεις και τα καταθέταν αυτά που λέει ο Γιάννης για να πάρουν να τα δηλώσουν στις επιδοτήσεις τους. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι να λυθεί. Πρέπει, θέλει μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει εδώ. Και δεν ξέρω, δεν θέλει βοήθεια η αρμόδια αντιδήμαρχος. Δεν είναι εύκολο πράγμα να λυθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα πάντως που πρέπει να λυθεί. Και επίσης, βεβαίως πρέπει να τα κάνουμε. Ήδη καβουμένα έπρεπε να είναι. Δεν είναι μόνο αυτό, μόνο τα κληροδοτήματα. Εγώ ξέρω ότι υπήρχαν και κάτι άλλα βοσκοτόπια που ήταν σε ειδικό καθεστώς, τα διαχειριζόταν ο Δήμος με τη διεύθυνση γεωργίας και τα νίκιαζε, τα έσοδα τα έπαιρνε ο Δήμος. Και αυτά τα πράγματα έχουν σταματήσει να εκμισθώνονται, ενώ από ό,τι ξέρω εγώ μέσα υπάρχουν αυτοί που τα τέτοιο. Και πώς τα δηλώνουν στις επιδοτήσεις. Κάποιος πρέπει να δίνει κάποια βεβαίωση ότι τα έχει νοικιασμένο. Κάποιος πρέπει να δίνει έρευνα. Αυτό, αυτό που λες, να προχωρήσει η δουλειά για να ξεκαθαρίσω. Στέφανε, αυτό που λες τώρα, αυτό που είπες το τελευταίο, αφορούσε κληροδοτήματα ή άλλα σου κτήματα. Εκτός τα κληροδοτήματα. Γιατί εκτός των κληροδοτημάτων, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω είχαμε και κάνει μια κουβέντα, κύριε Ρούση, γι' αυτό κάποια στιγμή, ότι πλέον η περιφέρεια είναι που παίρνει τα χρήματα, καρπώνεται από. Κάνω λάθος. Μιλάω για εκτός του κληροδοτήματος. Εγώ ξέρω ότι η περιφέρεια δίνει τα στρέμματα στα δημοτικά βοσκοτόπια. Στο Δήμο, τα οποία τα εκμεταλλεύεται η περιφέρεια και τα μοιράζει ο ΠΚΠ. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε η περιφέρεια να τα βγάλει σε δημοκρασία. Ακριβώς. Έχει έσοδα η περιφέρεια από αυτά. Όχι, δεν μπορεί να τα βγάλει σε δημοκρασία τη στιγμή που θα έχει μοιράσει ο ΠΚΠ. Αυτό πρέπει να δεν λέω για τη δημοτική περιοχή. Υπάρχουν κάτι. Αυτό λοιπόν για να μην ξεφεύγουμε και πλατιάζουμε. Εκτό του θέματο αυτό πλέον. Ακούστε λίγο, συγγνώμη λίγο. Να δώσω μια απάντηση στο προηγούμενο θέμα. Ναι, αλλά να βοηθήσουμε να τελειώνουμε. Όσον αφορά τα βοσκοτόπια. Ακούστε λίγο. Ο ΠΚΠ έχει κάποιε εισπράξει, 0,40 ευρώ από το στρέμμα του αγρότε, δεν τα έχει δώσει ούτε στην περιφέρεια ούτε. Τίποτα, τα κρατάει και θα δούμε το επόμενο διάστημα τι θα γίνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά όμως επειδή έχουμε πλατιάσει το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Βαρετζή, προφανώς και έχετε τον λόγο, παρακαλώ επί του θέματος. Ορίστε. Τώρα, στον δρόμο. Οι λογαριασμοί πάγωσαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος αυτός εξέλιπε ώστε να πάμε εμείς σε κεντρικούς λογαριασμούς. Το ξαναλέω, Κώστα. Οι λογαριασμοί πάγωσαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Όπως τους πάγωσαν. Ο λόγος αυτός εξέλιπε ώστε να πάμε εμείς σε δημιουργία νέων λογαριασμών. Φυσικά, οι λογαριασμοί παγώνουν από τη στιγμή που έχει αλλάξει τώρα. Οι νοικιαστήρια έπρεπε να αλλάξουν. Από 15 σας είπανε. Μήπως πάγωσαν με δικαστική απόφαση. Μήπως πάγωσαν με δικαστική απόφαση οι λογαριασμοί. Και αν πάγωσε με δικαστική απόφαση. Για το συγκεκριμένο λες. Για το Καραγεννοπούλιο. Μήπως πάγωσαν με απόφαση περιφέρειας ότι είναι δικαστική απόφαση. Έχουμε απόφαση. Ο λόγος για τον οποίο πάγωσε εξακολουθεί να ισχύει, όχι αυτό ρωτάω. Για να εισηγεί την υπηρεσία να ανοίξει ο λογαριασμός. Συγγνώμη, μέσα στην εισήγηση, αν τη διαβάσετε, είναι όλα γραμμένα. Μας λέει ότι 1η εβδόμου του 19, βάσει το έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικής περιουσίας του τότε Δήμου Λέσβου, αναφέρεται ότι έχει δεσμευτεί και το υπόλοιπο στο λογαριασμό είναι 129.468. Οπότε τώρα καλούμαστε αυτό το λογαριασμό να οριστεί ταμείας ώστε να γίνει αποδέσμευση. Μπορούμε να το κάνουμε, γι' αυτό το κάνουμε. Ο λόγος που έγινε η δέσμευση εξακολουθεί να υφίσταται ή όχι, αυτό ρωτάμε. Λοιπόν, αυτό
αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Οπότε βλέπουμε ότι ο πρόεδρος έχει ορίσει και δικηγόρο που τον εκπροσωπεί. Μισό λεπτό, κύριε Γραμματέα, έχει το λόγο. Τη στιγμή που ξεκινούν οι διαδικασίες για να διευθετηθεί όλο αυτό το θέμα, έτσι και με τις προτάσεις που, τις συστάσεις που έκανε το Υπουργείο, ο λογαριασμός αποδεσμεύεται γιατί έχει δεσμευτεί από την αποκεντρωμένη, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν έχει δεσμευτεί δικαστικά. Πρέπει να αποδεσμευτεί λοιπόν για να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες για να μπορέσει να εκτελεστούν όλες οι συστάσεις στο κληροδότημα. Λοιπόν, άρα το πράγμα που ψηφίζουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο κληροδότημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Εντάξει. Κάνουμε τις διαδικασίες σύμφωνα με τις συστάσεις ώστε επιτέλους να βρεθεί μια άκρη σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί σε αυτό να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες? Νομίζω ότι έτσι. Βλέπω μια νοικοκυροσύνη ως προς τα κληροδοτήματα και μπράβο της Ασανούλας. Μπράβο κυρία Ασανούλα από τον κύριο Χίρα. Λοιπόν, επιτέλους θα μετά νοικοκυρώψουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες που μας προτείνουν. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό? Ναι, ωραία. Έχουμε κάποιο άλλο? Α, είναι το εστρατείο Βασιλείου Αποστόλου, το κληροδότημα, κυρία Αντιδήμαρχε. Ως εισήγηση, νομίζω και αυτό μας τα λέει μέσα αναλυτικά, αριθμοί 2 ακίνητα και υπάρχει ένα ποσό στο Ταμείο Παρακαταστικών και Δανείων και ζητάμε πάλι να εξουσιοδοτήσουμε τον Ταμείο του Δήμου Λέσβου να κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες. Και να προβεί σε κάθε αναγκαία ίσπραξη και πληρωμή για τις ανάγκες του κληροδοτήματος, καθώς και για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του κληροδοτήματος. Λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε, νομίζω, έτσι. Και δεν μου λέτε κάτι, συγγνώμη λίγο, αυτό το θέμα που ήταν εκτός υπηρεσίας, που ήταν εκμίσθηση αγροτικών ακινήτων, που πάλι αναφέρεται στο Καραγιωνοπούλιο, έχει να κάνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είπαμε ή είναι κάτι άλλο? Πρέπει να βγουν δημοπρασία αυτά. Λοιπόν, από όσο γνωρίζω, υπάρχει απόφαση τοπικού συμβουλίου της Φίλιας για να προχωρήσουμε στη μίσθωση αυτών των ακινήτων. Οπότε, σαν υπηρεσία, πρέπει να προχωρήσουμε. Πολύ ωραία. Είναι άλλο θέμα αυτό, λοιπόν. Εντάξει, ναι. Μετά να τα έχουμε πει. Είσαι τοπικό σύμβουλο επάνω. Ναι, να προχωρήσουμε στη διαδικασία μίσθωσης υπηρεσία. Αυτό λέμε. Ωραία, τα άλλα τα τέσσερα λοιπόν τα έχουμε τελειώσει και συζητάμε γι' αυτό εδώ. Υπάρχει κάποια ερώτηση γι' αυτό? Δεν το ξέρω. Ούτε καν. Τα νούμερα να μας πούνε, τα κτήματα, πόσα στρέμματα είναι, τι χρήση έχουν και γιατί λεφτά μιλάμε. Αυτά θα τα ορίσει η οικονομική, εσύ, η στρατή. Η οικονομική θα τα δει αυτά. Εμείς παίρνουμε την απόφαση να προχωρήσουμε στο πράγμα. Η οικονομική θα δει πόσα είναι, τι είναι, ποιο θα είναι, ποια θα είναι η τιμή, οι όρους εκπλήστωσης κτλ. Δεν έχουμε δουλειά. Σαν διοικητικό συμβούλιο, σαν διοικητικό συμβούλιο του κληροδοτήματος, θα εγκρίνουμε όταν θα έρθει η ώρα. Ναι, ναι, θα την εγκρίνουμε εμείς μετά. Μην πατήσουμε εσά μύθιμα και μα καταλογίζει στην αντιπάρκεια που είναι. Δεν είναι καθόλου να γελούμε. Καθόλου να γελούμε. Δεν μπορώ να σα ακούσω όσο παιδιά όταν μιλάτε όλοι μαζί και χωρί μικρόφωνο. Ποιο? Ο πρόεδρο του Πουλίου, γιατί δεν είναι εδώ? Δεν ξέρω, εγώ δεν κάλεσα. Εντάξει, ρωτήστε τον ίδιο. Έγινε. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, κηρύσσεται και λήξη αυτή τη συνεδρίαση, τη ειδική. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή επιτυχία σε όσους ασχολούνται και τρέχουν με τα σεκλογάς, ενώ τα βουλευτικά, όχι τα σάλας.